Σήμερα, 14 του μηνός Ιανουαρίου του 2013, άρχεται η δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης. Παρακαλεί τον κύριο Γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των Δημοτικών Συμβούλων. Αγγελόπουλος Ιωάννης. Παρόν. Αφανασιάδης Λάζαρος. Αλεξανδράδης Αγγελία. Παρούσα. Αμανατίδης Γεώργιος. Παναγιαγάνου Νικόλαος. Παρόν. Αστεριάδη Καλλιόπη. Πλαχάκος Νικόλαος. Μοζεμικόλας Γεώργιος. Παρόν. Βουλιουκράκης Χρήστος. Βουράκης Ιωσήφ. Κρυπέρον Νικόλαος. Δαβάτης Γεώργιος. Δανιήλ Ιωάννης. Παρόν. Δελιγιάννης Ιωάννης. Διαβολάκης Αθανάσιος. Νεμιλής Περίδων. Εσταφόπουλος Αράντος. Ζεμβουλάκος Παναγιώτης. Θεοδόρου Αντώνιος. Καλαγιά Καραμαλάκου Πασχαλίνα. Καλαϊτζάκης Μίνας. Καλογερό Γιάννης Αντώνιος. Καμπούρης Φίλιππος. Καμπαράς Ιωάννης. Κάρμες Αναστάσιος. Κατσαφάδος Ηλίας. Καψοκόρης Γρηγόρης. Κουβάρη Ελένη. Κουβάρος Παναγιώτης. Κωνσταντίνος Ευστάθιος. Λαουλάκου Κυριακή. Μανολάκος Κυριάκος. Μαστρονικόλας Ιωάννης. Παρόν. Μελάς Ιωάννης. Μίγας Ιωάννης. Μόφωνος Γρηγόρης. Ξυπολιάς Ιωάννης. Παντελάκη Ελπίδα. Παπάς Ιωάννης. Παρόν. Πουλικαράκος Πέτρος. Ρέτα Παναγιώτης. Παρόν. Ρούσου Ζωή. Σαλτέας Ηλίας. Σαρίγκο Βαγγελία. Σιγαλάκος Κυριάκος. Σιγάρας Γεώργιος. Σταφάκη Μαρία. Τουμπέκης Χαράλαμπος. Φίκια Αμαλία Μελίνα. Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να διαβάσει τον κατάλογο των Προέδρων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα, Χαλαφούζος Περίδων. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα, Ανδριανοπούλου Ελένη. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, Ράλη Ευαγγελία. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα, Γαρδούνια Καταρίνη. Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα, Σκορδίλης Θεόδωρος. Κύριε Γραμματέα, Δελιγιάννης παρόν, Εγώ. Κύριος Δελιγιάννης και παρόν. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκινάει η συνεδρίαση. Στον λόγο και ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι καλορίζικος. Να ευχηθώ απλά, θέλω για άλλη μια φορά να έχουμε όλες και όλη την υγειά μας. Να επιδείξουμε και κατά το 2013 την ίδια συνένεση και ακόμη ισχυρότερη, πιο όρημη και πιο έμπειρη όλοι, και να ενισχύσουμε και την αισιοδοξία μας μαζί με τη συνένεσή μας. Θα παραιτηθώ εγώ του δικαιώματος της πρωτολογίας για να έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουν οι παρατάξεις και να παρακαλέσω να περιορίσουμε για σήμερα ιδιαίτερα το χρόνο στη μία ώρα, γιατί έχω μια απόλυτα δεσμευτική υποχρέωση να παραστώ στο βιβλίο που βγάζει ένας καθηγητής μου και προσωπικός μου γιατρός. Απλώς να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσετε για να ορίσετε μια διαπαραταξιακή, να κάνετε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, εγώ ορίζω τον κύριο Αγγελόπουλο, για να δούμε δύο χρόνια μετά αν ο κανονισμός επιδέχεται βελτίωση, διορθώσεις για την καλύτερη ευελιξία κτλ. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, αυτό θα γίνει άμεσα. Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, μπορώ να πάω τον λόγο. Τον λόγο έχετε, κύριε Βοηθό. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να συγχωρείτε την καλή επιτυχία.
Και στον κύριο Γραμματέα και στους υπόλοιπους. Μας καλά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχε και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας έχει κληρονομήσει πάρα πολλά προβλήματα και αγκυλώσει από το παρελθόν, τα οποία δυστυχώς σε αυτά προσθέτεται καθημερινά συνέχεια καινούργια προβλήματα. Το τελευταίο διάστημα, συνομιλώντας με ανθρώπους που ζουν και εργάζονται και κυρώνονται στον Πειραιά, μου λένε πως η άποψή τους είναι ότι για να επέλθει μια ανάπτυξη στην πόλη μας, πρέπει να ανατρέψουμε όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω στο παρελθόν. Να απαγκεστρωθούμε από κομματικές ταυτότητες, από κλίκες και γενικώς από διάφορες... Βέβαια, κύριε Μάρτη. Μπορώ να ολοκληρώσω και να καταλήξω μετά. Ευχαριστώ. Όπως έχετε πει και εσείς, κύριε Δημάρχε, πολλές φορές, όταν η Ελλάδα πήγαινε μπροστά, με όποιο τρόπο και να πήγαινε, ο Πειραιάς πήγαινε πίσω. Άσχετα που κανένας, από όποια θέση και να ήταν, δεν κατάφερε ποτέ να το σταματήσει. Έχοντας ως μοναδική μου προτεραιότητα να υπηρετήσω και να προσφέρω σε αυτήν την πόλη, ανεπηρέαστος από οποιαδήποτε πολιτική, ακόμα και από κάποια πολιτική γραμμή, δεν επέλεξα ποτέ μου τη στήρα αντιπολίτευση, ούτε να δημιουργήσω κάποιες εντυπώσεις κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατέγραφα προβλήματα και ανησυχίες της πόλης μας και των συμπολιτών μας και τα μετέφερα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που πιστεύω πρέπει να βγουν προτάσεις και οφείλουμε να δούμε λύσεις. Εξ αρχής πίστευα ότι η συλλογικότητα είναι αυτή που δώσει λύσεις στα προβλήματα, στα τεράστια προβλήματα του Πειραιά. Όσο περνάω σε καιρό, καταλαβαίνω ότι το συλλογικό καλό προϋποθέτει και ενεργή ατομικότητα. Βρίσκω λοιπόν τη δύναμη να υψώσω το πολιτικό μου ανάστημα και δηλώνω ότι αποχωρώ από την παράταξη Πειραιάς Πολιτών Καθαρή Συμφωνία του Γιάννη Μικά, συνεχίζοντας από εδώ και πέρα να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα και μόνο της πόλης μας, σαν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Κύριε συνάδελφοι, είναι στιγμές που το αν θα είσαι αρεστός κάπου ή όχι, έρχεται στη δεύτερη μοίρα. Ευχαριστώ όλους αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί μου και με βοήθησαν πάρα πολύ. Περισσότερο όμως θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που διαφώνησαν. Γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, όταν υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Από εδώ και στο εξής, δεν θα κρίνομαι σαν μέλος της τιμίζωνος αντιπολίτευσης, αλλά σαν ίδιο σίγουρα εκείς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να δώσω ένα άτομο εγώ, κύριε Πρόεδρε, για την εκδρομή. Το λόγο είναι ο κύριος Μήτας, σας ακούμε. Αφού παίρνω το λόγο να δώσω και του ζήτησε ο Δήμαρχος, έναν εκπρόσωπο τον παραδέχτηκε και τον προτείνω, επειδή είχε και την εμπειρία δύο χρόνια η Μήτα. Γραμματεία να συμμετάσχει εκείνη στην Επιτροπή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Τώρα, θα ξεκινήσω με αυτό που ο Ιωσήφ σας ανακοίνωσε. Είναι προφανές ότι είναι αναφέρομαι δικαίωμα του καθενός να είναι ανεξάρτητος, να είναι δεσμευμένος, να είναι όπως θέλει και το εννοεί. Βέβαια, δεν εξελέγει ανεξάρτητος. Τελείως συντοματικά εξελέγει με την παράταξη την οποία έχει. Δεύτερον, δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα, άκουσα όμορφες κουβέντες που θα ήθελα να τις πω και εγώ, για συλλογικότητα, για νέο παλιό, για ανατροπή όλων αυτών που θέλει να κάνει και συμφωνώ και μακάρι να το κάνει στη ζωή του. Εκτιμώ ότι κάνει πολύ κακό, κάποιοι το συμβούλευσαν λάθος και δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή το κάνει, επειδή ίσως δεν έγινα της πρόεδρος. Επειδή ίσως ήθελε κάποια άλλη θέση, τη δική μου ίσως, εγώ δηλώνω ότι θα παραμείνω στο τέλος της θητείας και ο κ. Μπουράκης είναι ένας άρτος που έχουμε καλή πορεία, είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος. Δεν έχω την δυνατότητα να πω κάτι αρνητικό για εκείνον, έχει ένα εξαιρετικό όνομα και είναι και ο ίδιος ένα εξαιρετικό στέλεχος. Λυπάμαι που αποκορία την παράταξη, που έχουμε καλό δρόμο, καλή πορεία. Και ελπίζω να το γίνει καλό. Θέλω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, έχω να σε ευχηθώ πρώτα. Εύχομαι σε την καρδιά μου να πάτε πάρα πολύ καλά. Ο προηγούμενος πρόεδρος, παρά τις κρίνιες μας ενίοτε, το είχαμε φέρει και εμείς σε πολλές φορές σε δύσκολη θέση.
Καταρχήν θέλω να ευχηθώ στον καινούριο πρόεδρο και να του πω ότι είναι μεγάλο το βάρος που πατάει και για την περίοδο που θα έχει την ευθύνη της δουλειάς του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και γιατί στη θέση ενός ανθρώπου με αρκετά μεγάλη εμπειρία πηγαίνει. Επομένως, καλή δουλειά και στην αντιπρόεδρο του κ. Κούβερη και στον Γιάννη, ο οποίος πήρε μια θέση και διάφορη και επιδίωση και θα προσπαθήσει και την καλύτερη επόμενη εταιρεία και στις εκτροπές που οι οποίες συνελέγχουν. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου. Δεν συνηθίζω να απουσιάζω, που είναι περισσότερο σοβαρά συμβούλια. Υπήρχε μια συνεννόηση με το Δήμα του και τις άλλες παρατάξεις. Αυτή η συνεννόηση ανατράπη λόγω των αναγκών. Δεν θέλω να πω ότι έγινε για κάποιο άλλο λόγο. Εγώ όμως είχα αυτή τη στιγμή εκτός και ζητώ συγγνώμη για την μη παρουσία. Έτσι. Θέλω ότι δεν υπάρχει με σεβόμενο αυτό που είπατε να θέσω ορισμένα ερωτηματάκια. Με απασχολεί και εμένα και νομίζω και εσάς πάρα πολύ και νομίζω όλες τις παρατάξεις και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τι έγινε με τους ΣΥΔΑ. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, τι ακριβώς έχει γίνει, πόσα άτομα είναι, τα άτομα, αν έχει έρθει κάποια απόφαση από το Υπουργείο. Μου είπε δύο κουβέντες στα όρια ο κ. Κάρλες προηγούμενος που τον ρώτησα. Τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν θέλετε να μας ενημερώσετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω, μάλλον το ξέρετε, και είχατε μια άμεση αντίδραση όταν και την αντίδραση παράταξή μας για το λιμάνι. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει να δώσει άδεια για λιμάνι κρουαζιέρας στο Παλαιό Φάλι. Δεν θέλω να πω αν είναι κατάλληλος ο χώρος για περιβαλλοντικούς λόγους και για άλλους λόγους. Σε ό,τι αφορά όμως τον Πειραιά, εμένα με ενοχλεί. Ας φτιάξουμε το λιμάνι του Πειραιά, ας λειτουργεί το κουραβιέρα όπως θέλει, όπως πρέπει. Εγώ αυτός το επισημαίνω χωρίς να έχει καμία σχέση με εσάς. Απλά επειδή εσείς είστε δήμαρχος, πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία. Εμείς αν παρατάξει θα τοποθετηθούμε και με ανακοίνωση. Και θα είμαστε αρρωγός σε όποια κίνηση κάνετε για αποτροπή αυτής της λαθεμένης σκέψης πρώτας της κυβέρνησης. Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω πάρα πολύ. Αν όχι σήμερα, επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνο, θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή είναι αρχή του χρόνου. Να ξέρουμε και πώς θα πορευτούμε σαν Δήμος, σαν αντιπολίτευση, σαν αντιπολίτευση εμείς, τι ακριβώς έχει γίνει, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Οικονομικών και από όλους. Παρόλο που ένα θέμα που είχαμε συμφωνήσει, τους ΚΑΠ και την πληρωμή των εργαζομένων από έναν ενιαίο λογαριασμό. Δεύτερον, για το δάνειο και τη μείωση του ποσού έτσι ώστε να ελαφρυνθεί με τη διαγραφή πιθανά χρεών κτλ. Τη σχέση μας με τον ΟΛΠ, με την ΟΛΠ ΑΕ. Είναι πράγματα τα οποία ομολογώ ότι προσπαθήσατε να τα αναδείξετε πάρα πολύ έντονα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν θέλετε σήμερα, δεν θέλω να πιέσω γιατί είναι αρκετά θέματα, μόνο για να απαντήσετε τις χρειάζεται χρόνο. Παρακαλώ, ενημερώστε μας σε επόμενο συμβούλιο και θα πρότεινα, αν και εσείς το θέλετε, μια ατζέντα που είχαμε κάνει σαν διαπαραταξική επιτροπή που αφορούσε διάφορα θέματα. Είχε να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου, είχε να κάνει με την περιουσία που έχουμε το πρώτο μας θέμα και θα συζητήσουμε, θα πούμε στα πρώτα εκεί. Έχει να κάνει, όπως είπα, με τις σχέσεις όλων Δήμου. Έχει να κάνει με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Διάβασα μια καλή πρόταση και του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά του Στέφανου του Χρήστου, ενώ η οποία είναι στην κατεύθυνσή μας, κατεύθυνση έτσι ώστε να λειτουργήσει το Δημοτικό Θέατρο υποστηριζόμενο από περισσότερους. Υπάρχει η πρότασή σας, πρότασή μας, δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και το βάρος που θα δώσει και σε ποια σημεία σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα από το ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα που είναι και δικό σας όνειρο, πιθανά και δικό μας και των άλλων παρατάξεων. Μιλώ για υπογειοποίηση, δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, ενημερώστε μας το επόμενο συμβούλιο έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να προγραμματίσουμε και εμείς και τις προτάσεις μας στην κατεύθυνση της καλύτερης επιτυχίας προς όφελος των ανθρώπων του Πειραιά και του Πειραιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ότι κύριε Πρόεδρε, θα έρθει και το πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να έχω χρόνο για παρατάξεις. Πρώτος, ό,τι αφορά το προσωπικό. Έχω τονίσει με κάθε τρόπο ότι το προσωπικό δεν μας περισσεύει και ότι ο νόμος Μανιτάκη είναι και ηθικά απαράδεκτος και ατελέσματος. Και έχω υπογράψει παραπάνω από 20 φορές παρανόμως το ευδέλεστε προς το Διευθυντή Προσωπικού για να αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι ως εργαζόμενοι, γιατί είναι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι αύριο έχουμε και μια προσφυγή στην οποία θα παραστώ και όλος ο Δήμαρχος για να υποστηρίξω ότι είναι απολύτως απαραίτητη και είναι πλήρως εργαζόμενη. Ό,τι πάρετε, ό,τι πάρετε, με κάτω τον ελληνικό τώρα, εγώ δεν πιστεύω. Η πιο ακραία αρνητική εκδοχή, κατά την άποψή μου, για τους ίδιους είναι την ίδια μέρα να μετακινηθούν από την ίδια θέση που είναι στην ίδια θέση. Γιατί αυτός ο νόμος προβλέπει την απορρόφηση αυτών που θέτει στο διαδίκτυο της εργασιμότητας σε δήμους ή άλλους φορείς του δημοσίου που έχουν ελλείψεις. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε πέραν αυτών άλλες 300 ελλείψεις τουλάχιστον. Έτσι, δίνουμε τη μάχη μας θέτοντας μόνο τον εαυτό μας εκτός νομιμότητας. Καλύτερα τους εργαζόμενους. Και βεβαίως είναι χρήσιμο να υποστηρίζουν αυτή την πολιτική του Δημάρχου και όλες οι παρατάξεις. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι και την κουραζιέρα. Για να μην αφήσω καμία χαραμάδα ασάφειας. Δεν αλλάζει ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος θέση και άποψη ανάλογα με το ποιος είναι πρωθυπουργός ή υπουργός. Ο Πειραιάς είναι το εθνικό μας λιμάνι από ιδρύσεως της χώρας, από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό αποφάσισε η ιστορία. Αυτό αποφάσισε η μορφολογία του εδάφου της χώρας. Ο Πειραιάς είναι το εθνικό μας λιμάνι. Σκέψεις δεν απαγορεύονται. Πράξεις απαγορεύονται. Και σκέψεις ηθινότων της ενεργούς πολιτικής που έχουν θεσμική ιδιότητα απαγορεύεται σκέψεις να αποκτούν εξωστρέφεια όταν δεν έχουν πάρει την απόφαση και την κάλυψη της ηγεσίας της κυβερνήσεως. Εγώ επικοινώνησα με αυτή τη διαρροή των θυμών και με τον πρόεδρο του όργου, τον κύριο Νομερίδη, και με τον κύριο Χατζηράκη, τον Κωστή, ο οποίος μου λέει τίποτα δεν έχει ληφθεί, ο Πειραιάς είναι το λιμάνι και για την κουραζιέρα. Αυτό δεν σημαίνει ψυχασμός. Όπως γνωρίζετε κύριε Μίχα, και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ζωή είναι μάχη. Υπάρχουν και κάποια συμφέροντα, δεν εννοώ κακά συμφέροντα, που βλέπουν την κουραζιέρα να παρακάμπτει τον Πειραιά. Γιατί ο Πειραιάς δεν έχει τα έργα υποδομών που έπρεπε να έχει εδώ και δεκαετίες. Προσπαθούμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα στο θεσμικό μας ρόλο που έχουμε, να πιέσουμε να γίνουν γρήγορα τα έργα υποδομών που δεν έγιναν. Έρχεται το τραμ, θα γράφει σήμερα η σύμβαση. Εμείς είχαμε πει ότι δεν θέλουμε το τραμ ως το μόνο μέσο που θα έρθει στον Πειραιά. Δεν θέλουμε μόνο το τραμ. Μόνο το τραμ δεν το θέλουμε. Αλλάξαμε θέση και είπαμε ναι στο τραμ υπό πολλές προϋποθέσεις. Πρώτον, τα σύνορα έργα. Χιλιόμετρα πεζοδρόμια. Δεύτερον, υπογειοποίηση κάτω. Τρίτον, το μετρό, το πλεονέκτημα, τερμολογήθηκε. Τέταρτον, χρηματοδοτήθηκε ο σύμβουλος για τον υπόγειο δρόμο πια που θα συμβαίνει το ΣΕΡΤ με το λιμάνι. Δεν είναι μία στον αέρα σκέψη ή πρόταση του Βασίλη του Μιχαλολέφου, είναι μία πολιτική εργασία που γίνεται στους κόμπους της κυβερνήσεως. Κυβέρνηση χρηματοδοτήθηκε. Δεσμεύσαμε επίσης να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες που θα αφορούν την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού. Προηγούνται οι μονοδρομήσεις στον Πειραιά πρώτης και δεύτερης φάσης όλων των φάσεων πριν μπει ο πρώτος καπανέας για το τράφικο. Να γίνουν τέταρτον, πέμπτον, έκτον. Έχει υπάρξει εντολή του Πρωθυπουργού για τουλάχιστον καινούργια 30 εκατομμύρια μέσω του ΕΣΤΑ όπου θα αφορούν την ανάπλαση από τη Λεύκα μέχρι και τον Άγιο Διονύσιο και όλο το παραλιακό μέτωπο και τη Δευτέρα Βεραρχία και το Πασαλιμάκι. Έργα τα οποία
έπρεπε να τα έχει δεκαετίες πριν ο Πειραιάς, για να μπορεί να είναι και η φιλοξενία της κουραζιέρας ελκυστικότερη και ο Πειραιάς ελκυστικότερη και πιο γόνιμη πόλη. Λοιπόν, είμαστε, να το πω πιο απλά, τυποδός το λέμε. Και την Πέμπτη που έχουμε και τη συνάντηση την τελευταία με τον κύριο Χατζηδάκη και με τους άλλους αναπληρωτές του κτλ. Και παράγοντες, που θα πάρουμε και τον Βρεχολυμπιακό σταθμό, κυρία Σαρή, του ΙΣΑ και το κτήμα που, που το περιβάλλει, θα είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι. Κάθε μέρα όμως είναι μάχη. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Τώρα τα οικονομικά του Δήμου και η σχέση μας με το κοινό. Δεν λέω να διαχειρίζεται και να διοικεί τον ΟΡ ο Δήμος, αλλά λέω ο ΟΡ να περιοριστεί αυστηρός σε ό,τι έχει να κάνει με λιμενικές δραστηριότητες και τα υπόλοιπα αφορούν την πόλη. Τα όρια της πόλης μας είναι η θάλασσα, είναι το λιμάνι μας, είναι δικό μας. Δεν έχει σχέση με την παγόδα, ας πούμε, όλα. Δεν έχει σχέση με τα 70 στρέμματα στο παρασάκι. Δεν έχει σχέση με την πολιτική αυτή όλη. Δεν είναι λιμενικές δραστηριότητες, είναι πόλη. Και βεβαίως οι μετοχές να μοιραστούν τους δήμους στην αυτοδιοίκηση. Και είπαμε δεν πωλείται το λιμάνι και λέμε ναι σε μακροχρόνιες μισθώσεις μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς και με διαφάνεια. Και λέμε βεβαίως ότι ήρθε η ώρα το 2% του GDP να μην πηγαίνει στον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στο Δήμο. Και δεν είναι μόνο αυτά, και πολλά αφορά και την Μαριναζέας, έτσι. Η οποία δεν περνά από τον Κυριακούνη σε Τούρκο. Εντάξει, δεν κάνουμε εδώ πόλεμο. Και ο μεγαλομέτωπος λέει της τουρκικής εταιρείας που έγινε το μετοχικό ταμείο στρατού. Λένε, δεν μπορεί να παίξουμε εμείς. Θα έπρεπε, όταν η τότε κυβέρνηση έδωσε τον Κυριακούλη, Κοπελούζο κτλ., να έχει βάλει και ασφαλιστικές διακρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα καταφύγουμε και με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον αυτής της πράξης, εάν και εφόσον ο κύριος Κυριακούλης ή ο κύριος Κοπελούζος δεν δώσει τα χρήματα που οφείλουν από την σύμβαση εκείνη μέχρι τώρα που δεν τα δίνουν ούτε το κεντρικό κράτος, δηλαδή στο Δήμο που τα αφήνουν, ούτε τα 70.000, ούτε το 1.200 στο κράτος, ούτε τα 70 στο Δήμο. Είμαστε εδώ. Το πιο αυστηροί είμαστε με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά, παρά με τους δύο προηγούμενους. Γιατί με τους δύο προηγούμενους μπορεί και να ερμηνευώ τα διστάσεις μου ως πράξη αντιπολίτευσης. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση σε κανέναν. Κάνω συμπολίτευση στην πόλη μου, στον Πειραιά, που την είχαν εγκαταλείψει και ξεγράψει. Επιτέλους μπαίνει στο χάρτη της Ελλάδος. Και μια και αναφέρθηκα στον Πρωθυπουργό, είχα στο χώρο από πάνω στο τέλος. Είμαι παραπάνω από βέβαιος ότι η επίθεση με καλάντικο στο γραφείο του Πρωθυπουργού που έχει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μας κάνει όλους να την καταδικάζουμε όχι απλώς με αποτροπιασμό, αλλά να εκφράζουμε την έντονη προσδοκία μας ότι η αστυνομία θα συλλάβει τους ενόχους και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα επιβάλλει την ποινή εκείνη που οφείλει τους ενόχους. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται ούτε βόμβες, ούτε μάσκες, ούτε πιστόλια, ούτε κανένα άτομο. Θέλει ιδέες και ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μελιά, έχετε το λόγο. Είναι προφανές παράδειγμα, αλλά πρέπει να το πω και εγώ, ότι καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους ενέργεια από ό,τι και προέρχεται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η πολιτική ζωή του τόπου να λειτουργούν τον τρόπο. Χθες δημοσιογράφοι, προχθές κάποια γραφεία κομμάτων, σήμερα τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, αύριο δεν ξέρω ποιος. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ομόφωνη, όχι απόφαση, δεν μιλώ για ψηφίσματα και τα λοιπά, δεν έχουν καμία αξία, μια ομόφωνη προτροπή όλων ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι σε βάρος της πορείας, της δύσκολης που οι πολίτες της χώρας βρίσκονται. Θέλω να συμπληρώσω. Είναι σκόπιμο και χρήσιμο να συμπεριλάβουμε στο πολιτικό μας λόγο ότι δεν υπάρχει σκληρή και μαλακή βία. Η βία είναι βία. Και το στυλιάρι σκοτώνει και το καλάντικο σκοτώνει και η βόμβα σκοτώνει και η χειροβομβίδα σκοτώνει και το μαχαίρι σκοτώνει.
Η περικοπή των μισθών, κύριε. Και η περικοπή των μισθών και η πείνα στο τόνι. Γιατί, κύριε Καρδαρά, τώρα θέλετε να συμπεριφέρεστε ως τη μύγα που μοιάζει. Για τη βία μιλάω. Και δεν έχουν και ολοκληρώσει οι αφορισμούς. Τι είναι βία? Οτιδήποτε συνιστά βία, ακόμη κι αν δεν οδηγεί στο θάνατο, δεν είναι δημοκρατία. Είναι απέναντι από τη δημοκρατία. Η αποδοκιμασία πολιτικών, το γιαούτωμα πολιτικών, ο ξυλοδαρμός πολιτικών, ο τραυματισμός εναντίον πολιτικών είναι βία. Από όπου και αν προέρχεται. Και όταν δεν καταδικάζεται χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις, τότε γίνεσαι εκ των πραγμάτων συνεργός των ανθρώπων της βίας. Και δεν εννοώ κανέναν, εννοώ όλους. Κύριε Γραμματέα, έχετε το λόγο. Προσήλθαν ο κύριος Γρυπαίος, Σιγαλάκος, η κυρία Σταθάκη και ο κύριος Μιουκλάκης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπροστά σας έχετε αυτή σελίδα. Είναι το επιστήριο της Μαπιστοδοσίας. Παρακαλώ μπορεί να το συμπληρώσετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί μηχανογράφηση του τμήματος. Τι να το κάνουμε, αφού δεν μπορεί να πρέπει να τραγιστεί κανένας. Κύριε Μίχα, συγγνώμη λίγο. Θα αναλάβει ο γραμματέας, να επιβεληθεί ο γραμματέας να το μαζέψει τα έδρα να σας ευχαριστώ πολύ. Δεν λοιπόν, το λόγο... Κύριε Σαγκαλάκο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριοι, θέλω να επιβεβαιώσω και να προσυπογράψουμε την καταδίκη αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Πρωθυπουργού. Χρειάζεται πολύ ψυχραιμία αυτή την περίοδο στη χώρα μας για να μην έχουμε γεγονότα τα οποία θα μας φέρουν σε ακόμη δυσκολότερες στιγμές και καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς εάν ζήσουμε θα επιδεινώσουν το βαρύ κλίμα, το οικονομικό κλίμα της χώρας μας. Είναι μια καταδίκη, θεωρώ, απόλυτη από όλους τους πολιτικούς χώρους και από όλες τις παρατάξεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως και πρέπει ομόφωνα να το διατυπώσει ξεκάθαρα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να καταθέσω είναι την επιβράβευση και συγχαρητήρια προς τον ταξίαρχο της αστυνομίας της πόλης μας, τον κύριο Διαμαντόπουλο, για την ψύχρεμη, σωστή και λογική συμπεριφορά και απόφαση που επέδειξε στις 22 Δεκεμβρίου στη διάρκεια μοιράσματος τροφίμων από την πλευρά του κόμματος της Χρυσής Αυγής στην πόλη μας. Ήταν πραγματικά μια ψύχρεμη αντιμετώπιση, διότι εκείνες τις μέρες με τόσο κόσμο για μια τέτοια συμπεριφορά που νομίζω έπρεπε να τύχει μίμησης και από άλλους πολιτικούς χώρους και από άλλους πολιτικούς άντρες, βεβαίως σαν πράξη το ότι σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας μοιράζουμε τρόφιμα. Το αν δεν τηρηθήκαν κάποιες διαδικασίες τυπικές, θεωρώ είναι δευτερεύον και βεβαίως τιμά τον ταξίαρχο η στάση που επέδειξε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μοντελάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσωπική καλή δύναμη και επιτυχία. Τα είπαμε βέβαια και την ημέρα της εκλογής σας. Για το ζήτημα που τέθηκε να δημιουργηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή σε σχέση με τον κανονισμό, η δική μου γνώμη είναι ότι θα ξέρετε τι μένετε να την κάνετε διαπαραταξιακή επιτροπή καλώ. Εγώ νομίζω, ναι, δεν θα στείλουμε πρόσωπο, ούτε εγώ θα έρθω. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι εμείς κάναμε μία ευχή από την αρχή, ότι θα ήταν καλό να συνεχίσουμε την ίδια θητεία που είχαμε το προηγούμενο δίχρονο. Νομίζω ούτε τυπολατρία ακολουθήθηκε, ούτε εκφυλισμός.
Και από τη στιγμή που όλες οι παρατάξεις στα ζητήματα τα διαδικαστικά δεν βάλανε ζήτημα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δίνεται ο λόγος να μιλάμε κτλ. Το καλό είναι ότι θα μας ευχαριστούσε να έχετε τη δυνατότητα η συνεδρία του Συμβουλίου που είναι, δεν είναι ζήτημα κανονισμού, αλλά είναι η ουσία και των παραδάξεων, να την δώσετε ευκαιρία να ακούγαμε τις απόψεις των άλλων δημοτικών συμβούλων για διάφορα ζητήματα. Αυτό βέβαια μπορείτε να το δείτε εσείς στην πορεία. Δεν έχουμε έτοιμο, νομίζω ότι όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Λοιπόν, τώρα για τα ζητήματα που τέθηκαν, θα θέσω ένα και μοναδικό ζήτημα που θέλουμε εμείς. Από τα ζητήματα που τέθηκαν, θέλω να κάνω τον εξής, ας πούμε. Όχι, ζήτημα να πω. Έβαλε ο Δήμαρχος ορισμένα ζητήματα. Μεταξύ αυτών, είπε ότι η πόλη πήγε στο χάρτη της Ελλάδας τελικά. Σαν καταπίεδα αυτό που είπε, έτσι με τις προσπάθειες που γίνονται, τέλος πάντων, πήγε στο χάρτη της Ελλάδας. Μπήκε στο χάρτη της Ελλάδας, τα Πειραιάς δεν μπήκε. Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και του Πειραιά και της πόλης του Πειραιά οδεύουν με βοργά βήματα στο περιθώριο της ζωής. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα για το έτος 2011, όπως γνωρίζουμε, είναι θεωρητικά. Και δεν αφορούν, προσέξτε, το 2012 που πέρασε, που ήταν ένα τσουκτερό για τη λαϊκή οικογένεια χρόνος, ήταν το 2011. Από αυτά τα στοιχεία λοιπόν, που πάνω από 3.400.000 είναι κάτω από το όριο της στόχιας, για τη χρονιά του 2011 ήταν 5.950 ευρώ, βάλτε τώρα και πόσοι αλλάζει τώρα εργασία και δεν είναι καταγεγραμμένοι, βάλτε πόσοι είναι καταγεγραμμένοι που δεν είναι άνεργοι, οι οποίοι δουλεύουν λίγες ώρες την εβδομάδα κτλ. Είναι θεωρητικό το τοπίο και εκφράζεται εδώ στον Πειραιά. Κοντεύει να γίνει τρανή τόπος ο Πειραιάς. Και οι τελευταίες παραγωγές μονάδες κλείνουν. Ιδιαίτερα τα μαγαζιά, τα απασχολούμενοι, ας πούμε, η κατάσταση των πληθυντήριων εδώ στον Πειραιά είναι κρίσιμα. Τα στοιχεία τους νομίζω τα ξέρετε, δεν είναι τώρα να ανοίξω ολόκληρο ζήτημα. Άρα το θέμα δεν είναι, η πόλη του Πειραιά είναι άνθρωποι της. Και οι άνθρωποι της, και όταν λέμε άνθρωποι της, κυρίως δείχνουμε το ενδιαφέρον μας περισσότερο σε αυτούς που πλήττονται σήμερα. Είναι εργαζόμενοι, μισθωτή εργασία, δημόσια ιδιωτική πάει και αυτό απασχολούμενοι. Οι εφοπλιστές, όσοι τα τυπούν, ας πούμε, κοντά τα γραφεία τους, δεν έχουν τόσο πρόβλημα, φαντάζομαι. Αυτοί υποφέρουν. Γι' αυτό λέω, η πόλη είναι οι άνθρωποι τους και οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν από τη δυσβάσταχτη πολιτική. Που ασκείται μια τεράστια βία απέναντί τους. Αυτό είναι βία. Αυτό που είναι το κυρίαρχο σήμερα είναι αυτή η βία. Αυτή είναι η καπιταλιστική βία, η βία του καπιταλισμού. Σε αυτό το στάδιο που βρίσκεται σήμερα. Που θα μπορούσε ο άνθρωπος με την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας να ζει ευτυχισμένος, να είναι καλά. Σε αυτή τη σύντομη που λέγεται παρέμβαση ζωή για τον καθένα μας, να ζει καλά, στερείται τα αυτονόητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, για να μην λέμε πολλά λόγια. Το μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως θεωρούμε από τη δική μας πλευρά είναι αυτονόητο η καταδίκη απερίφραστη του τελευταίου γεγονότος, των προηγούμενων γεγονότων ατομικής βίας. Η ομαδικής βίας που ασκείται με όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αυτές όλες οι ενέργειες δεν έχουν τίποτα να κάνουν παρά ακριβώς να βγάλουν από το επίκεντρο της ζωής το κύριο, που είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι αυτός ο κόσμος υποφέρει, γιατί αυτοί που κάνουν αυτό που κάνουν δεν είναι ούτε μεροκαματιάριδες, με τα καλά νικό, κατανοητό, Ούτε άνθρωποι ας μην είναι του μόχου. Λοιπόν, και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και συμφέροντες σε σχέση με το πολιτικό κλίμα, σε σχέση με το να φοβήσουν τον κόσμο, να φύγει η ουσία της πολιτικής συζήτησης από το κέντρο της ζωής κλπ. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά και ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα από όλη αυτή την κατάσταση, να μπορέσει να σταθεί όρθιος, να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά του Δήμου, ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε έναν κόσμο να μπορεί να αναπτυχθεί, δεν μπορούμε να του λύσουμε τα προβλήματα της ζωής του, αλλά ό,τι μπορούμε σε ατέλους, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε οικογένειες. Ιδιαίτερα τώρα με το κρύο που παγώνει ο κόσμος λόγω του ότι ακριβώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με το πετρέλαιο, το ρεύμα και την άνοιξη του ρεύματος. Τώρα ανοίγανε λίγα εκδοτήσεων στο σπίτι, θα αρχίσουν και αυτά με την άνοιξη του ρεύματος. Ό,τι μπορούμε δηλαδή από τη μεριά μας να κάνουμε για να, όσο μπορούμε να ανακουφίσουμε. Αυτή την παρατήρηση για τα γενικότερα ζητήματα. Ένα θέμα θα επιτρέψετε να θίξω πολύ σύντομα. Έχει σχέση με την εξέλιξη με τους εργαζόμενους. Αυτό δεν αφορά βέβαια τον Πειραιά, αφορά όλη την Ελλάδα σε περιπτώσει. Ας μιλήσουμε τώρα για την πόλη μας. Λοιπόν, η κυβέρνηση προχωράει ακάθεκτη. Και γι' αυτό ακριβώς η αλλαγή που έχουμε είναι ότι εκείνο το κομμάτι των εργαζομένων
που μπήκε σε μια στοιχημότητα, λέγεται, σε απόλυση λέγεται, αυτό θα φανεί μέχρι το τέλος του μήνα, του άλλου μήνα. Οι άνθρωποι πήραν το 25% λιγότερο του μισθού τους. Πήραν 25% λιγότερο. Αυτή είναι η πράξη. Το διατάξει για αυτούς είναι αυτό. Η εφαρμογή του νόμου ξεκίνησε, κύριε Μεγάλος, όπως ξέρετε. Ήδη πήραν και στο Δήμο του Πειραιά 25% λιγότερο. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τους κόψουν το 25%, γιατί θα το ελέγξουν από πάνω, αν δεν σας το κόψουν θα αρχίσουν οι άλλες παρενέ. Γνωστά είναι αυτά. Λοιπόν, η εφαρμογή του νόμου προχωράει. Και το λέω αυτό για να μην δημιουργούμε αυτά πάτε, ότι όσο εγώ ξέρω εγώ είμαι δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή κτλ. Αν υπάρχει ένα νόμο διαφωνή, θα τα προχωρήσει. Μακάρι να γινότανε και να ήταν τέτοιοι συσχετισμοί και να μπορούσαν να τραπεί αυτό. Πρέπει να τραπεί συνολικά η πολιτική και οι κυβερνήσεις και η εξουσία αυτή για να μην περνάνε από τα μέτρα. Επομένως, σας ενδιαφέρει και αυτό το ζήτημα. Άκουσα το εξής, η πιο ακραία εκδοχή είναι αυτοί οι εργαζόμενοι να μετακινηθούν στην ίδια θέση. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να μετακινηθούν στην ίδια ακριβώς θέση και να πάρουν το 100% αυτού του πετσοκομμένου μισθού που είχε μείνει μετά τις τελευταίες περικοπές. Πάλι δεν εξαρτάται από τη δημοτική αρχή, εκτός αν μου πείτε ότι εξαρτάται. Αν μου πείτε ότι εξαρτάται, εντάξει, θα περιμένω να το δω. Δεν εξαρτάται δηλαδή, πώς να σου το πω, δηλαδή μην το έλεγω όταν μεταξύ μας ή για να τα πούν οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν το συμπέρασμα ότι ευθύνη για αυτή την κατάσταση έχουν οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή, οι συγκεκριμένοι που πήρε αυτό το μέτρο και βέβαια ο κάθε δήμαρχος κρίνεται το πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση συνολικά. Τι κάνει σε όλη την Ελλάδα, τι κάνει στην Γέννη και τα λοιπά. Για να λέμε τα πράγματα καθαρά. Βεβαίως έχουν αύριο ήδη ένα μέρος των εργαζομένων έχουν ασφαλιστικά μέτρα. Στεκόμαστε, συμπαραστεκόμαστε μαζί τους. Σηκώνουμε φωνή για μαρτυρίες. Μακάρι έστω να τους δώσουμε μία μικρή, ένα μικρό περιθώριο με 2-3 μήνες που σημαίνει ότι για 2-3 μήνες θα είναι. Αλλά καταλαβαίνετε πάλι ερχόμαστε στο ίδιο ζήτημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αφού έχουμε και αναισθήσεις, αυτοί που θα φύγουν να ξελοπάτσουν είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί. Πέρα από αυτό είναι το εξής. Απλώς το θέσω στην κρίση σας. Σκεφτείτε το. Ότι από 1η Ιανουαρίου του 2013 πρέπει υπηρεσίες και του Δήμου Πειραιά μέσω της αξιολόγησης να έχουν ένα καινούριο, μια καινούρια φάμπρικα μέχρι το τέλος του Μάρτη για το τι εργαζόμενος θα έχει όλο το δημόσιο τομέα και όλο το κόσμο του Πειραιά. Ζητάνε 5.000 προσφάτων για το πρώτο τρίμηνο. Τα ξέρετε αυτά, δεν είναι καινούργια. Δηλαδή 25.000 είναι για το πρώτο 13, για να πάρουμε λίγο τις δόσεις. Λοιπόν, εδώ επομένως έχουμε μπει σε μια συγκεκριμένη ας πούμε, γραμμή συρρήκνωσης του δημόσιου τομέα που πρέπει να βρει 100.000-105.000 άτομα από το τέλος του 15. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό λέμε ότι είμαι μεμονωμένα, ό,τι και να κάνεις, μα δεν μπορείς να λύσεις το ζήτημα. Γι' αυτό χρειάζεται και οι εργαζόμενοι στο Δήμο του Πειραιά να μην τα θυσιάζουν κανένα με τα χτυπήματα στην πλάτη, κάτσε με εγώ εδώ κτλ. Αυτό το λέω για όλους, ας πούμε. Δεν προστάνει υποχρέωση σε κανέναν, είναι δική τους η δουλειά. Δουλεύουν, εργάζονται και πρέπει να μείνονται και να παραμείνουν στη δουλειά μας. Δεν τους υπέρασε κανείς. Από αυτήν την τάξη δεν προσφέρει τίποτα σε κανένα. Οι δημοτικοί άρχοντες στον Πειραιά, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ερχόμαστε και παρεχόμαστε, η σταθερή αξία και η ψυχή του κάθε Δήμου είναι εργαζόμενοι. Οι οποίοι πρέπει να έχουν και εκείνες το ίδιο στον περιστάσεό τους και να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι με ποιον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παντελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Καρναρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει και με τη σειρά μας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο θα είναι δύσκολο και για τον λόγο ότι περνάμε δύσκολες στιγμές και ως χώρα αλλά και ως πόλη, αλλά και γιατί διαδέχεστε έναν πρόεδρο που πίστευε στην πολυφωνία. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι και εσείς θα τηρήσετε τους όρους αυτούς, γιατί έχει σημασία η έκφραση της άποψης και της γνώμης εδώ ελεύθερα σε αυτό το χώρο διαβούλευσης και αποφάσεων όμως, δεν είναι μόνο διαβούλευση, αλλά και αποφάσεων της πόλης του Πειραιά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα γενικά πολιτικά, εμείς ως παράταξη καταδικάζουμε τη βία που μπορεί να διακινδυνεύσει από αυτήν τη ζωή των ανθρώπων, χωρίς αστερίσκους. Αυτή είναι η δήλωση. Απερίφραστη καταδίκη. Ένα παράδειγμα. Καταδικάζουμε τη βία των κουκουλοφόρων που έκαψαν τους ανθρώπους της Μαρτή, που ακόμα όμως η ελληνική αστυνομία δεν τους έχει βρει. Έχει μια σημασία αυτό. Γιατί πολλά γίνονται, αλλά δεν τους βρίσκουν αυτούς που κάνανε αυτές τις παρανομίες.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, πολλά έχουν γίνει, όμως τους πραγματικούς αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα δεν τους συλλαμβάνει η αστυνομία. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Όπως λοιπόν καταδικάζουμε τη βία των κουκουλοφόρων που έκλαψαν τους ανθρώπους στην Αθήνα, καταδικάζουμε και τα αέρια της αστυνομίας. Γιατί τα αέρια της αστυνομίας μπορούν να προκαλέσουν θάνατο. Και το είπαμε από οτιδήποτε, από οποιαδήποτε βία. Ορίστε. Αυτό που κάνετε τώρα είναι ο ορισμός των υποσημειώσεων και των αστερίσκων. Όχι. Όχι. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς στην καταδίκη απόλυτη που μπορεί να διακινδυνεύσει η ζωή των ανθρώπων. Πεντακάθαρη δήλωση. Αλλά εσείς, όχι εσείς μόνο, αλλά και το πολιτικό σύστημα, θέλει να είμαστε και να σκύβουμε κάθε φορά τη μέση. Εωσιοκάμπτες δεν είμαστε. Στην οποιαδήποτε εξουσία και πολύ περισσότερο στην ιδιακή εξουσία. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος πια. Δεν φοβόμαστε το ΜΕΚΑ και τα άλλα κανάλια, τα οποία βεβαίως σας ευλογούν και σας θυμιαφίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και καταδικάζουμε, κύριε Δήμαρχε, για τους προβοκάτορες που έπιασαν δουλειά τώρα τελευταία, ξαφνικά. Δεν πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση από αυτούς. Αυτό τους λέμε. Δεν πρόκειται να πέσει από αυτούς που πάνε και γαζώνουν με καλάσνικο τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μεγάλη ανοησία. Αν θα πέσει η κυβέρνηση, θα πέσει από την ίδια την κοινωνία. Τώρα, ένα δεύτερο. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Είπατε πολύ και σας άκουσα πάρα πολύ. Μας ακούσατε και εδώ και οι δύο μας. Με πολύ μεγάλη προσοχή που είπατε ότι μακάρι να μείνουν εδώ και πράγματι. Δεχόμαστε ότι δεν είναι το εντέλεσμα και πάλι έχετε προσπαθήσει να μην φύγουν αυτοί άνθρωποι. Το ερώτημα που σας θέτουμε είναι, θα εξακολουθήσουν να παίρνουν το 25% του μισθού αν παραμείνουν στον Πειραιά. Δηλαδή το 25 μείον, 75 δηλαδή, 75. Τρίτο, στο κανάλι 1, βιαστήκατε. Έχει εκδοθεί απόφαση 41 του 2013 και απόφαση. Και εδώ ακριβώς μένει ότι όποιος βιάζεται σκοτάζει. Νόμιμη απεργία των τεχνικών. Εσείς κάνατε οτιδήποτε, δημιουργήσατε μια ολόκληρη κατάσταση, το αποτέλεσμα το είδατε. Άλλο θέμα. Είπατε για το Πασαλιμάνι. Και πολύ σωστά το είπατε. Εμείς ως Μάνη Αγωνίας είχαμε κάνει μια προκήρυξη όταν επί κυρίου Συνίδη δόθηκε το Πασαλιμάνι που λύθηκε στην ουσία στην Κοινοπραξία Κυριακούλη. Και ξέρετε πότε έγινε. Παραμονές Χριστουγέννων 24 Δεκάτου του 2003. Δεν είχε να κάνει άλλη δουλειά παραμονή Χριστουγέννων ο κύριος Συνίδης και η παρέα του παρά να δώσουμε να υπογράψουν τη σύμβαση με τον Κυριακούλη. Ξέρετε και δεν μπορούσε να γίνει στις 27. Όμως δεν είναι μόνο τα χρήματα που δεν πλήρωσαν, θα πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν τα πλήρωσαν. Έγινε ένας νοτιάς, έσπασε η προβλήτα, βρήκαν την ευκαιρία να μην δίνουν στο ελληνικό κράτος το 1 εκατομμύριο ευρώ που πούλησαν. Ένα εκατομμύριο ήταν στην αρχή, κύριε Δημάρχε, σας παρακαλώ. 1 εκατομμύριο ευρώ και μετά έγινε 1.200. Με μια αναπροσαρμογή. 1 εκατομμύριο ήταν η αρχική που έπρεπε να αποδώσουν η εθνική αξία. Το μίσθωμα δηλαδή το οποίο έπρεπε να δώσω. Λοιπόν, έρχεται σήμερα ο Τούρκος επενδυτής. Σε μένα δεν ενδιαφέρει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αν είναι Τούρκος, Άραβας, ξένος κλπ. Σημασία είχε να μην δοθεί το Πασαλιμάνι σε ξένους. Ποιους ξένους δηλαδή. Σε ξένους όπως είναι ο Κυριακούλης. Ανήκει στον Πειραιά. Ανήκει στο λαό, ανήκει στους πολίτες. Με αυτή την έννοια τη θεωρούμε ξένο. Μας ενδιαφέρει αν είναι Τούρκος. Ξένος είναι οποιοδήποτε παίρνει έναν δημόσιο χώρο και τον εκμεταλλεύεται και εν συνεχεία τον μεταπολίο που θέλει. Στη διάρκεια των 50 ετών και το οποίο έχει μισθώσει ένα χώρο. Τώρα θα τα πληρώσουν. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων που εσείς και η παράταξή σας με τις θέλει και τις έχει θεοποιήσει και έχει κάνει
μια λαγνία, θα έλεγα, αυτής της ιστορίας. Είχε και η blacklist του Στόρι για τους δημάρχους. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν είμαι δικαστής, δεν είμαστε δικαστές. Εμπεριέχεται και ο κύριος Φασούλας. Εμείς όμως δεν γνωρίζουμε, ούτε θέλουμε να πούμε τίποτα. Αυτά ελέγχονται από το Στόρι. Θέλουμε να πούμε όμως πότε θα γίνει αυτός ο περίφημος οικονομικός έλεγχος και του Δήμου αλλά και της ΔΕΠΕ. Και τελειώνω με το θέμα του Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο πρέπει να μας ενημερώσετε σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η όλη η κατάσταση. Έχουμε κάνει διαπαραταξία, έχουμε πει τις απόψεις μας, περιμένουμε να δούμε τη διαβούλευση, κύριε Δήμαρχε, που δεν την κάνατε, δεν την κάνατε, θα μπορούσε να έχει εκφράσει άποψη και η θεσμική βοήθεια της πόλης για το Δημοτικό Θέατρο και αυτό είναι στα μείον σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συνάδελφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πολυμονία θα εφαρμοστεί και θα συνεχιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι κορυφαία έκφραση της δημοκρατίας. Αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε και τον κανονισμό όλοι μας, ώστε να παράγουμε πολιτικό έργο. Το λόγο έχει ο κύριος Καλογερόγιανης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία στο έργο σας και του γραμματέα και εσάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από τα τελευταία λόγια του κυρίου Καρβαρά, ότι τα δημοσιεύματα του χθεσινού τύπου μάλλον αφήνουν κάποιες εικόνες για πρώην δημάρχους του Δήμου μας και καλό θα είναι το διαχειριστικό ότι αφήνουν εικόνες για πλουτισμό κάποιων πρώην δημάρχων του Δήμου Πειραιά, ενός πρώην δημάρχου του Δήμου Πειραιά, δημοσιεύματα. Καλό θα είναι να επισπεύσουμε το διαχειριστικό έλεγχο, να έρθει το Δήμο Πειραιά σε βάθος δεκαετίας και να γίνει πράξη αυτό που είχαμε αποφασίσει όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 2 χρόνια. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, ούτε δεχόμαστε τα δημοσιεύματα, απλά με αφορμή τα δημοσιεύματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τη Μαρίνα Δέας. Επειδή έγινε μεγάλος λόγος, εγώ περίμενα, κύριε Δήμαρχε, την Πέμπτη το βράδυ ή Παρασκευή πρωί που ανακοινώθηκε η πώληση του 51% μετοχών να υπάρχει μια μεγαλύτερη και πιο δυναμική αντίδραση του Δημάρχου Πειραιά, που σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε τα λόγια του όρκου των Αθηναίων Οπλητών σε πολλές ομιλίες σας, ότι την πατρίδα μου καλά το παραδώσω. Κινδυνεύουμε όμως να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα μικρότερο Πειραιά. Δεν θα μου άρεσε καθόλου, μα καθόλου, κύριε Καρβαρά, εμένα δεν θα μου άρεσε πραγματικά να δω Τούρκο επενδυτή στη Μαρίνα Ζέας, που θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να βάλει ραντάρ επιφανείας και δίπλα να έχει τον άστραφο Σαλαμίνας. Αυτό δεν θα το ήθελα. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, επειδή αυτή η εταιρεία έχει μεγαλομέτωχο πραγματικά στον τουρκικό στρατό, τότε μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε για κάτι προδοσία πλέον σε αυτή τη χώρα, έτσι. Δεν μπορεί να δίνουμε τα πάντα στο όνομα των ιδιωτικοποιήσεων ή το να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση. Αυτό η μνημονιακή κυβέρνηση πρέπει κάποια στιγμή να το δει και να αντισταθούμε κι εμείς δυναμικά απέναντί της. Το να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα χρήματα με ασφαλιστικά μέτρα, ναι. Γιατί να μην κάνουμε και ένδυκα μέσα κατά της πώλησης. Εκεί θα γίνει πράξη το ούτε Ελλάδο παραδόσω, κύριε Δήμαρχε. Τρίτον, ως προς το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων, τα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορούμε να διεκδικήσουμε το 25% και να παραμείνουν στο Δήμο Πειραιά. Θα αμείβονται μάλλον το 75% και αυτό είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι έχουν δει σε μια μεγάλη περιφέρεια από τις επιλογές της κυβέρνησης, της τροϊκανής κυβέρνησης. Τώρα για το θέμα του Τραμπ. Επειδή το αναφέρατε ότι με μεγάλη έτσι επισημότητα υπεγράψει σήμερα η σύμβαση, εγώ απλά να ρωτήσω 2 πράγματα. Γιατί τελικά η υπογειοποίηση δεν θα γίνει σε βάθος διετίας, γιατί υποθέτω δεν προλαβαίνει να γίνει υπογειοποίηση των γραμμών του ΙΣΑΠ τα επόμενα 2 χρόνια. Το είχατε θέσει προαπαιτούμενο. Και γιατί δεν έχουμε λάβει καθόλου μα καθόλου υπόψη ούτε την τοπική κοινωνία, που ξέρετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Και στα πειραϊκά έντυπα έχουν καταγραφεί αυτές τις συντάσεις, αλλά ούτε τη μελέτη του Πολυτεχνείου που για τη συγκεκριμένη διαδρομή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχει δυσανάλογα μεγάλο κόστος, πολύ μακρινό ορίζοντα υλοποίησης, διέρχεται σε πολύ μεγάλο μήκος από περιοχές που δεν παρουσιάζουν τις αναγκαίες αστικές πυκνότητες, ότι η αναδιάρθρωση, η συγκοινωνιακή που συνεπάγεται αυτή η λύση δεν μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση των λεωφορειακών γραμμών και τόσα άλλα που αυτή τη λύση τελικά δεν την προκρίνει το Πολυτεχνείο. Η ειδική είναι το εργαστήριο αστικού περιβάλλοντος και ο ΑΣΑ. Έχω την εντύπωση ότι βιαζόμαστε να πανηγυρίσουμε για ανάπτυξη στον Πειραιά και θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτή την ανάπτυξη, δεν θέλουμε αυτή τη γραμμή του Τραμπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω είναι ο κ. Δήμαρχος.
θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω το λόγο μου, αλλά πρέπει να δώσω απαντήσεις σε όλα. Είμαι Δήμαρχος του Πειραιά από αυτό το υψηλότατο αξίωμα, τη μεγίστη τιμή, αλλά προέρχομαι από την κεντρική πολιτική και έχω έντονο πολιτικό παρελθόν. Το ούκελά το παραδώσω, ασφαλέστατα αποτελεί μια δέσμευση ιερή της κάθε γενιάς Ελλήνων. Θέλω διακαώς να έχουμε αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, όπως και με τις άλλες χώρες και των Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης. Και αυτό το υπολειτική και της διαβαλκανικής συνεργασίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακόμη και όταν οι συνθήκες οι διεθνείς το απαγόρευαν, το και ακόμη το Σύμφωνο Βαρσοβίας. Όμως, προϋπόθεση αυτής της βελτίωσης, της ουσιαστικής βελτίωσης, είναι να παραιτηθεί η γη των Τουρκία από ανιστόητες και παράλογες διεκδικήσεις εις βάρος της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Και ασφαλέστατα η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από τη μαρτυρική Κύπρο. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση της χώρας, που εκφράζει και τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτά τα υπερασπίζεται με στένος, με πλειοπάτεια και αποτελεσματικότητα. Και ότι αυτά τα θέματα από μόνα τους δεν έχουν ανάγκη κραυγές. Έχουν συνειδητούς υποστηριχτές το σύνολο των Ελλήνων και ασφαλέστατα το σύνολο των Τουρκών. Θα ήταν χρήσιμο, αν αυτό επιτρεπόταν, να έχει συμπεριληφθεί ως δέσμευση στους ιδιώτες που πήραν την εκμετάλλευση της Μαρίνας της Αιγαίας και στο Πασαλιμάνι, να μην μπορούν να το πουλήσουν σε ομάδα επιχειρηματιών Τούρκων, τους οποίους συμμετέχει και το μετοχικό ταμείο στρατού. Για όσους δεν γνωρίζουν, στην Τουρκία αναπτύσσει έντονη επιχειρηματικότητα ο τουρκικός στρατός. Εδώ είμαστε όχι με κραυγές, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και σε επίπεδο κορυφής της κυβέρνησης. Και για όσα χρωστάει ο Έλληνας ιδιώτης στο ελληνικό κράτος και δεν τα έχει αποδώσει, και στο Δήμο και δεν τα έχει αποδώσει. Δεν έχει ανάγκη μαθημάτων πατριωτισμού ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ούτε ο Δήμαρχος του Πειραιά ασφαλώς, από κορώνες. Θα είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε και τον Πειραιά και την ελληνική αξιοπρέπεια. Τώρα, δεν πρόκειται να διοριστήσω σε όλο το φάσμα των θεμάτων της γενικής πολιτικής που αναπτύχθηκαν. Αν το ήθελα αυτό, θα μείνει στην κεντρική πολιτική. Ήρθα εδώ για να αντιμετωπίσω θέματα του Πειραιά. Να ενώσω τις δυνάμεις με τη δικιά σας. Θέλω με αφορμή αυτό που ελέγχθη για την κατάληψη του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν επιτρέπουμε όχι στη Χρυσή Αυγή σε κανένα κόμμα να καταλαμβάνει δημοτικούς χώρους χωρίς την απαραίτητη άδεια. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλιο Πειραιάς. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλιο Πειραιάς. Ένα αυτό. Δύο. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να προσβάλλεται το εμαρφαγιώτα η αξιοπρέπεια των φτωχών πειραιωτών. Και θέλω να ελπίζω και των φτωχών Ελλήνων. Έχουμε καθήκον και το υλοποιούμε με αποτελεσματικότητα να συγχαρώ για άλλη μια φορά τις προσπάθειες της κυρίας Καλαγιά να παρέχουμε κοινωνική, πολιτική και υποστήριξη στους μη έχοντες με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Χωρίς να τους στείλουμε στην ουρά για να τις φωτογραφίζουμε και να καλούμε τα κανάλια να τους διακομπεύουμε. Και όχι βεβαίως μια φορά το χρόνο, δεν έχει ανάγκη από τρόφιμα φτωχός μια φορά το χρόνο, έχει κάθε μέρα. Και υπάρχουν απλοί ταπεινοί πειραιώτες που από το υστέρημά τους δίνουν, όπως και σημαντικοί άνθρωποι
της οικονομικής ζωής του Πειραιά, του δίνουν για πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών που τα στέλνουν σπίτι τους. Ή έρχονται διακριτικά από όλα τα χωράφια και παίρνουν το φαγητό και έχουν επάρκεια φαγητό κάθε μέρα. Όπως και τα παιδιά σε όλα τα σχολεία. Δεν θα επιτρέψουμε, βεβαίως συγχαίρω το ταξίαρχο, επέδειξε η παλαιότητα, ψυχραιμία, ηρεμία και μαζί είχαμε μια απόλυτη συνεννόηση. Αν κάποιο κόμμα θέλει να κάνει δική του κοινωνική πολιτική, ιδού δρόμου να μπουν στα γραφεία του, στα σπίτια του, να καλούν εκείνους για την τύχη. Ιδού δρόμου να μπουν, όχι στις πλατείες του Πειραιά, χωρίς άδεια και να εξευτελίσουν τους τοπούς. Τελεία και πάντα. Τώρα για το κανάλι 1. Απουσιάζει ο κ. Μανολάκος και δεν θέλω να τα μιλήσω. Εγώ δεν εξέδωσα καμία ανακοίνωση και καμία δήλωση δεν έκανα για την όποια απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Ακούστε με κύριε Καρδαρά, είστε νομικός, εδώ δεν είναι. Εγώ σέβομαι την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 1. 2. Σέβομαι και τιμώ και υποστηρίζω το ιερό δικαίωμα της απεργίας. Όλων των εργαζομένων. Να βρωμήσει ο Πειραιάς. Αν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα πρέπει να πάνε απεργία επειδή νιώθουν ότι θίγονται και πλήττουν τις συμφεροντάψεις, εγώ το υποστηρίζω. Και εδώ λέω θεωρητικά, το έχω κάνει πράξη. Αλλά τι σέβομαι τις αποφάσεις. Σέβομαι πράγματος. Όπως και εσείς ελπίζω να σεβαστείτε τις αποφάσεις και του γραμματέα της περιφέρειας, που έχετε προσφύγει για τις παραλίες, και των δικαστηρίων και όλων. Πειραιάς θα πάει μπροστά. Όσο μπορεί. Στα δύσκολα δεν είναι να αγωνατίσουμε, ούτε να προσπαθούμε να εμποδίσουμε να γίνουν έργα. Ασφαλέστατα δεν μπορεί καμία δημοτική αρχή να προκαλέσει ευημερία στον Πειραιά μόνο την ώρα που η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Δεν μπορούσε να το κάνουν το παρελθόν στον Πειραιά, ούτε όταν όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ενημερώσε. Εμείς τουλάχιστον, εδώ στον Πειραιά, έχουμε πετύχει με την ισχυρή συμμαχία δημοτικής αρχής εργαζομένων και δημοτών να πηγαίνουν όλες οι υπηρεσίες καλύτερα. Επόμενο το κάνουμε. Η καθαριότητα πάει πάρα πολύ καλά, το πάστο βελτιώνεται, παρεμπόριο δεν υπάρχει, το μπαζάρι έχει το βάλει κανόνες, ο κανάλι της συνεργασίας όλων απομακρύνθηκε, έργα γίνονται, πηγαίνετε στο Δηλαβέρι, πηγαίνετε στο Παπαδογιοργή. Προσωπικά θα παρεμπαίνουμε σε όλα. Ασφαλέστατα ήμουν παρόν όταν πήγαμε και ζητήσαμε επίσπευση της εκδίκασης στο εφετείο, της προσφυγής που έκαναν οι καταληψίες του Παπαδογιοργή στο εφετείο. Και προσδιορίστηκε άμεσα. Γιατί πρέπει να παρέμβουμε. Γιατί θέλουμε τα κτίρια. Θέλουμε να κάνουμε βρεφονιπιακό σταθμό, καπί, γραφεία διαμερίσματος, έπεισα εκδηλώσεων, πολιτιστικό κέντρο. Θέλω να ελπίζω λοιπόν, για να ελπίσω το θέμα, το ότι σε αυτή τη νέα μας προσπάθεια, η οποία τάει, όπως σας είπα, πολύ μεγάλο ποσοστό, θα πάρει ο Δήμος Πειραιά από το ΕΣΠΑ, και δεν θέλω τώρα εγώ να λέω τι έγινε με τους υποπάτωχους. Ούτε να στιγματίζω εκείνους που κάποια εφημερίδα έγραψε. Έγραψε για τον κύριο Φασούλα, όπως έγραψε για τον κύριο Φιλίππου. Δεν σημαίνει ότι είναι να ελεγχθεί και ο κύριος Φιλίππου. Όχι, όλοι θα ελεγχθούν. Όλοι θα ελεγχθούν. Όλοι θα ελεγχθούν, αλλά δεν μπορεί έτσι να επιλέγουμε κάποιον και να λέμε και τα λοιπά, ανάλογα με το σε ποιο κόμμα είναι και σε ποια παράταξη είναι. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να την ενισχύσουμε να κάνει σοβαρά τη δουλειά της σε βάθος. Ο κύριος Ταϊκούρας πιέζεται από μένα και να το κάνει. Θέλετε. Αλλά δεν γίνεται μέσα σε τρεις μήνες να πρέπει να τα έχουμε λύσει όλα. Κάθε μέρα πάμε με τη μάχη. Και την πέμπτη έχουμε συνάντηση κορυφής. Και μεθαύριο έρχεται ο γραμματέας του ΕΟΤ στο λίμο μας. Έχουμε μια συνεχή επικοινωνία με όλη την κυβέρνηση. Προβλήματα δεκαετιών πάμε να αναλύσουμε. Τώρα, δεν θα υιοθετούσα ποτέ μόνο το τραμ, μόνο τις μονοδρομήσεις. 3 εκατομμύρια βρήκαμε το λογαριασμό του διαγωνισμού που είχε κάνει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν είναι καλό που τα γλιτώνουμε και τα πληρώνει ο εργολάβος του τραμ. Κακό είναι. Τα τόσα χιλιόμετρα πεζοδρόμιο που είμαι πρόχειρο να αναφερθώ σε πόσα είναι κακό. Η αναπλάση των πεζοδρομίων υποδηλατόδρομων που θα γίνουν είναι κακό. Το μετρό που έρχεται και η υπογειοποίηση που αναγγέλλεται, έστω και αν δεν προλάβουμε στα 2 χρόνια και προλάβουμε στα 4, είναι κακό. Που σαν τελειωμένα σε τέρμα.
Είναι κακό τα κινούμε όλα. Είναι κακό ότι την Πέμπτη παίρνουμε και επισήμως το οικόπεδο του ΙΣΑΤ. Πότε είχαν κινηθεί αυτά τα θέματα? Πότε γνώριζε ο πειραϊκός λαός ότι το 2% του τζίρου του όρου πάει στην Καρδίτσα και στην Κομωτινή και όχι στον Πειραιά? Δεν πρόκειται να μπω στην παγίδα να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Θα περιοριστώ μόνο στο να πω ότι αυτή την κυβέρνηση εγώ την εμπιστεύω. Και γι' αυτό και μπορώ και συγκρούμε με αυτή τη μαζί της. Ή και συνθέτω. Και η βία, και με αυτό κλείνω, δεν μπορεί να έχει υποσημειώσεις και να ταυτίζει τα καλά που σημαδεύουν τον Πρωθυπουργό με τα όπλα άμυνας που έχει η νόμιμη ελληνική αστυνομία για να επιβάλλει τη δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό είναι υποσημειώσεις και θερίσεις. Δεν θέλουμε αστυνομία. Δεν θέλουμε να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία και των Ελλήνων πολιτών. Θα την καταργήσουμε. Θέλουμε να είναι ελεύθερα, να μπει να καταλάβουν την άλλη. Οι διάφοροι περίεργοι, οι αυτοπροδιοριζόμενοι ως αναγκοαυτόνομοι που βρίσκουν και βουλευτές να λένε ότι εμείς είμαστε τέτοιοι. Σε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να καταλάβουν και τον πύργο. Να φέρουμε και την άδειά τους για να περάσουμε απ' έξω. Να μας δίνουν και κάποια πιστοποιητικά δημοκρατικότητας. Όχι, αυτά είναι υποσημειώσεις και αστερίσεις. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές τις σημειώσεις, τις υποσημειώσεις και τους αστερίσκους, το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη θα τις αγνοήσει και όπως μπόρεσε να εξαπλώσει τη 17 Νοέμβρη και σήμερα είναι φυλακή, έτσι να κάνει εκείνους οι οποίοι είναι υποστηριχτές της 17 Νοέμβρη και του Φοντίνου να είναι εκτός πολιτικής νομιμότητας. Εκτός δημοκρατικής νομιμότητας. Στο περιθώριο της πολιτικής τόπου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ο κύριος Δήμαρχος μάλλον ξέχασε, όχι, συγγνώμη, επειδή το έθεσε ο κύριος Καρδαράς και η κυρία Βατελάκη, για τους εργαζόμενους που τώρα πήραν 75%. Δεν έχουμε χρόνο να επαναλάβω. Δεν είχατε έρθει. 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 Έχει απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Σαφέκη, να μην κάνει λαθάκι. Αν θα παίρνουν το 75% αυτό ρωτήσατε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Καρδαρά, για να είμαστε και σοβαροί. Έχω πλήρως απαντήσει και το κατάλαβαν όλοι. Και εσείς το έχετε καταλάβει. Δεν πρόκειται να ασκήσω καθήκοντα ούτε πρωθυπουργού, ούτε υπουργού δημόσιας διοίκησης, ούτε υπουργού δικαιοσύνης. Ασκώ όσο μπορώ τα καθήκοντα του Δημάρχου και υπερβαίνω τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου δίνει ο νόμος. Με τα ετέλεστα που κάνω. Θα πάω και στο δικαστήριο αυτό. Και είμαι βέβαιος, αισιόδοξη εκδοχή εκφράζω. Ότι θα επανατοποθετηθούν αυτοί που ο κ. Μανιτάκης επιμένει να είναι σε διαψημότητα σε μόνιμες θέσεις, στις ίδιες θέσεις. Και θα πάρουν και το 100%, όχι μόνο το 75%. Σε αυτόν τον αγώνα έχουν ευθέως σύμμαχο το βήμα. Και τη Δημοτική Αρχή. Σας προσκαλώ να έρθετε και εσείς σύμμαχοι. Τα λέμε εμείς. Κύριε Γραμματέα, έχετε το λόγο. Προσήλθα ο κύριος Αλτέας, Κασαφάδος, Τεοδόρου, Μόβολης και ο κύριος Μαραβλάκος είναι δικαιολογημένα από μια στενή.